Η αδελφότητα Σκλιβανιτών Ιωαννίνων διοργανώνει την Τετάρτη στι 8 το βράδυ στην αίθουσα Βασίλειο Πρισινέλα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών εκδήλωση με τίτλο Του νερού κυλίσματα, του χώρου γυρίσματα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Υπήρου, το Δήμο Δοδόνη και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και θα παρουσιαστούν χωρί, φορεσιέ από πολλέ περιοχέ τη χώρα. Η αδελφότητα Σκλιβανιτών συνεχίζει και φέτο με αμύωτο ρυθμό τη δράση, στον τομέα κυρίω του πολιτισμού και τη διατήρηση των Ιθών και των Εθήμων. Ο Πρόεδρο, κ. Μαγκιώρο, αναφερόμενο στην εκδήλωση, είπε ότι το χορευτικό συγκρότημα τη αδελφότητα κλείνει φέτο 40 χρόνια διαρκού και έντονη παρουσία. Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην προσφορά τη ΕΛΕΠΑΠ, καθώ η δράση τη είναι σπουδαία και ο αγώνα ακούραστο. Έτσι, κάλεσαν όλου να συνεισφέρουν, ο καθένα με το δικό του τρόπο, ενισχύοντα το ρόλο τη ΕΛΕΠΑΠ. Η Πρόεδρο τη ΕΛΕΠΑΠ Νατάσα Μπέγκα αναφέρθηκε και εκείνη στην εκδήλωση που θα έχει ελεύθερη είσοδο και ζήτησε από τους γονείς για το οποιοδήποτε πρόβλημα αντιληφθούν να απευθυνθούν στην ΕΛΕΠΑΠ καθώς είναι η μοναδική πιστοποιημένη στο να ανταποκρίνεται ανάγκες ακόμη και των πιο μικρών παιδιών. Το στοιχείο που θα πραγματευτούμε φέτος είναι το νερό στις διάφορες μορφές του και η αλληλεπίδρασή του στη μουσικοχωριστική μας παράδοση. Στην εκδήλωσή μα θα παρουσιαστούν χωρί και φορεσιέ από την Κάλινο, το, Ρουμλου, το Ρουμλούκι, τη Δράμα, την Κίμολο και την περιοχή τη Κλίβανη, ενώ θα τη συνοδεύουν τα καταξιωμένη μουσική από τι περιοχέ αυτέ. Περισσότερε λεπτομέρειε για το πρόγραμμα τη εκδήλωση θα σα αναφέρει ο χωροδιδάσκαλό μα. Η φετινή μα εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην προσφορά τη Ελεπάπη ανίνου. Όλοι γνωρίζετε τη σπουδαία δράση τη Ελεπάπη ανίνου και τον ακούρωστο αγώνα τη Προέδρου τη, τη κυρία Νατάσα Μπέγκα, θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωσή μα το ελάχιστο. Να επικοινωνήσουμε και να αναδείξουμε αυτό το σπουδαίο έργο μέσα από την εκδήλωσή μα. Θα έχουμε μάλιστα την ιδιαίτερη τιμή να τραγουδήσει ένα μυρολόγιο ένα από τα παιδιά τη ΕΛΕΠΑΠ. Η είσοδο στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και αυτό είναι η επιλογή μα. Θέλουμε όλοι οι φίλοι που θα παραβρεθούν στην εκδήλωσή μα να στηρίξουν μέσα από το ειστέρημά του την ΕΛΕΠΑΠ στο όριο του δυνατού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του συνδιοργανωτέ μα, την Περιφέρεια Επίρου, το Δήμο Δοδόνη και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ινωτών, που χωρί αυτού θα ήταν αδύνατη η διοργάνωση αυτή τη εκδήλωση. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω όλου του φίλου που βοήθησαν με τη συνεισφορά του καθοριστικά στην εκδήλωσή μα. Παρά τι δυσκολίε τη αγορά, ανταποκρίθηκαν άμεσα και είναι για μια ακόμη φορά δίπλα μα. Για μένα είναι ό,τι ωραιότερο μπορούσαμε να κερδίσουμε από αυτή την αγάπη και τη στήριξη της κοινωνίας. Ε, τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς και κάνω και μία παράκληση. Κάθε γονιός που βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί του, μη διστάσει να έρθει στην Ελεπάπ. Η Ελεπάπ έχει το δικαίωμα να μπορεί να κάνει πρώιμη παρέμβαση αναγνωρισμένη από τον νόμο από την ηλικία των δύο χρόνων. Τα παιδιά του οι γονείς, θα βοηθήσουν και όχι την ΕΛΕΠΑΠ. Τέλος, κάλεσμα συμμετοχή απέφθηναν ο Στέργο Ζόγα και η Αλεξάνδρα Αποστολάκη που έχουν αναλάβει το καλλιτεχνικό κομμάτι τη εκδήλωση, δουλεύοντα πολλέ ώρε για να βγει ένα άρτιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Ε, οι περιοχέ που θα χορέψουμε σε αυτή την παράσταση. Είναι σίγουρα οι πυρώτικες, οι σκλήβανοι το χωριό μας. Θα χορέψουμε ένα προγραμματάκι που αφορά τους κλέφτες. Ε, και οι πυρώτικα προγράμματα θα χορέψουν και τα παιδικά τμήματα. Ε, έχουμε ακόμα και αρκετά νησιά που θα πραγματευτούμε, λογικό λόγω του υγρού στοιχείου, όπως η Κάλυμνος, η Κίμολος και η Εύβοια και το Ρουμπλούκι. Ε, για αυτά θα έρθουν Καταξιωμένη μουσική που θα μα συνοδεύσουν. Εμεί του υπολογίζουμε γύρω στι τέσσερι μπάντε. Όσον αφορά το κομμάτι αυτή τη παράσταση ε, που πραγματεύεται το νερό, σημαντικό κομμάτι και στοιχείο είναι η στήριξη που θέλουμε να δώσουμε στο Ελεπά ποιον Καλούμε όλου του γιανιώτε θεατές που αγαπούν την παράδοση και το χορό να έρθουν να απολαύσουν την παράστασή μα. <Το>